Γεια σας παιδάκια, προπόνηση ποδιών σήμερα. Θα είναι εβδομάδα αποφόρτισης για μένα, the load week, όπως το λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι κυρίως, στους Αμερικάνους ακολουθούμε εμείς. Λοιπόν, εδώ πέρα ξεκινάω με κάποιες δυναμικές διατάσεις, τις οποίες κάνω μετά το πεντάλεπτο. Έχω ένα πεντάλεπτο, ας πούμε, μπορείς να κάνεις διάδρομο, ποδήλατο, δεν κάνω. Είναι τα 5 λεπτά που έρχομαι, που πηγαίνω από το σπίτι στο γυμναστήριο με τα πόδια. Συνέχεια κάνω αυτές τις δυναμικές διατάσεις που βλέπετε. Λίγο για να κινηθούν τα πόδια, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Το πιο σοβαρό στο ζέσταμα είναι το να συνηθίζει ο οργανισμός την κίνηση. Πρέπει να συνηθίζει την κίνηση. Αυτός είναι ο ρόλος του ζεστάματος. Γι' αυτό εδώ πέρα βλέπετε ξεκινάω με σκέτη μπάρα και όχι με 60 κιλά που ξεκινάνε πολύ και 100 άλλοι. Για να ξεκινάσουμε από τα 60 πρέπει να έχεις τουλάχιστον 250 τη μία. Σκέτη μπάρα λίγες επαναλήψεις ή και χωρίς μπάρα κάνω μερικές φορές. Όταν έχει κρύο συνήθως ζεσταίνεσαι και πιο δύσκολα. Χρειάζεται πιο πολλές επαναλήψεις και πάει λέγοντας. Στη συνέχεια βάζω τα 60 κιλά. Πάλι μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα να κάνω extra body squats, δηλαδή καθίσματα με το σωματικό βάρος σκέτα, πάλι δηλαδή να συνηθίζει ο οργανισμός την κίνηση προτού μπει στα βαριά κιλά, στα κιλά που είναι να δουλέψει, στα βαριά τα set. Τώρα, εδώ είχαμε και ένα mini στριπτιζάκι. Θα μπούμε στα 60 κιλά. Λοιπόν, εβδομάδα αποφόρτισης. Τι είναι, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Κάθε 3, το πολύ 4 εβδομάδες φορτώματος, δηλαδή εβδομάδες τις οποίες ανεβάζουμε τον όγκο, συνήθως και την ένταση ελάχιστα της προπόνησης, δηλαδή στο split που έχουμε 5 μέρες την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν τα νούμερα, ανεβαίνουν οι επαναλήψεις, ανεβαίνουν τα set ανάλογα με το συγκεκριμένο μπλοκ του προγράμματος που έχουμε. Τώρα, κάθε τέταρτη ή πέμπτη εβδομάδα χρειάζεται να βάλεις μία εβδομάδα αποφόρτιση. Όχι μία εβδομάδα εκτός, ούτε 5 μέρες εκτός, ούτε 3 ημέρες εκτός, ούτε τίποτα. Μία εβδομάδα αποφόρτιση. Συνήθως μπορεί και μία μέρα να μην την κάνουμε, αν έχεις 5ήμερο split, να το κάνεις 4ήμερο. Συγκεκριμένα το έκανα 5ήμερο, όλη την εβδομάδα δηλαδή. Τώρα, ο ρόλος της αποφόρτισης ποιος είναι? Είναι ότι μετά την τρίτη τέταρτη εβδομάδα συνεχώς αυξανόμενης όγκου προπόνησης πρέπει να κατεβάσουμε τον όγκο προπόνησης για να μπορέσουμε στη συνέχεια πάλι να τον ανεβάσουμε. Θα κάνω σχετικό βιντεάκι στη συνέχεια, το οποίο θα εξηγώ ποιος είναι ο λόγος με διάγραμμα για να μπορέσετε να το καταλάβετε ευκολότερα. Τέλος πάντων, δηλαδή το απλό σκεπτικό είναι ότι για να κάνω μετά το τέταρτο βήμα, για να κάνω το πέμπτο, για να βγει μεγάλο και το πέμπτο βήμα, θα πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω.
για να κάνω το επόμενο βήμα. Πάει κάπως έτσι. Ότι πρέπει να ξαναγεμίσω ενέργεια. Πρέπει να γεμίσω τις αποθήκες ενέργειας. Εδώ είναι το πρώτο σετ βαρύ. Αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε τα 150 πεντάρες, 4 σετ. Τώρα έχω τα 140, που σημαίνει ότι έχω μία ελαφρώς μικρότερη ένταση. Ένταση εννοούμε το φορτίο, τάση στην ουσία. Η ένταση είναι η τάση που δημιουργεί το φορτίο στους μύες. Τάση το λέμε στη μηχανολογία. Και αυτός είναι πιο σωστός όρος. Intensity γιατί το λένε στα αγγλικά. Και βγαίνει ένταση, αλλά δεν είναι ακριβώς ένταση, είναι τάση. Εδώ πέρα βάζουμε και το τραγουδάκι μας. Γιατί χωρίς το τραγουδάκι δεν γίνεται σετ. Στη συνέχεια, εφόσον έχουμε μια μικρότερη τάση, δηλαδή αλλά μικρότερο βάρος, αντί για 150 έχω 140, εκτελώ και λίγες επαναλήψεις λιγότερα και τα μισά σετ ακριβώς. Δηλαδή, εδώ κάνω πάλι πεντάρες, αλλά κάνω 2 σετ, όχι 4 σετ. Το ίδιο συμβαίνει και στην υπόλοιπη εβδομάδα. Δηλαδή, στην ουσία έχω κόψει στη μέση όλες τις προπονήσεις από άποψη σετ και όχι από άποψη τόσο βάρος και τόσο επαναλήψεων. Παίζω σχεδόν τις ίδιες επαναλήψεις με τα μισά σετ και λίγο ελαφρύτερο βάρος. Συνέχεια προτίμησα να κάνω πρέσα αντί για άρση θανάτου, διότι άρση είναι πολύ περισσότερο, να το πω, κουραστικές. Είναι η πιο πολυορθρωτική άσκηση που υπάρχει στην ουσία και δημιουργεί μεγάλη ένταση στο σώμα, μεγάλη κούραση. Δηλαδή 2-3 σετ άρση θανάτου δεν μπορούν να συγκριθούν με 2-3 σετ οποιαδήποτε άλλη άσκηση. Τώρα στην πρέσα έκανα ό,τι κάνω την πρώτη μέρα προπόνησης που έχουμε στη βδομάδα. Τα σετ βγαίνουν χαλαρά, δεν υπάρχει, δεν φτάνουμε σε failure, δηλαδή σε μυϊκή αδυναμία, μέχρι που να μην βγαίνουν άλλες επαναλήψεις, βγαίνουν χαλαρά τα σετ. Είπαμε λίγες επαναλήψεις λιγότερες και τα μισά σετ ακριβώς. Ένα παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιούμε και όταν κάποιος θέλει να παίξει σε αγώνες. Όταν θέλει να κάνει να παίξει σε αγώνες powerlifting ή να δοκιμάσει και το one rep max του. Μία μέγιστη επανάληψη. Σημαίνει, σκεφτείτε ότι δημιουργούμε κόπωση στους μύες. Αυτή την κόπωση πρέπει να την ξεκουράσουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να σταματήσουμε τελείως τις κινήσεις αυτές, διότι το σώμα μετά την τρίτη μέρα ξεχνάει, με απλά λόγια. Δηλαδή ξεσυνηθίζει. Η συνήθεια της κίνησης τη χάνει. Εδώ πέρα έχουμε και χαβαλέ στο γυμναστήριο. Τα πειράζω τα παιδάκια. Δεν μπορούν. Να, άμα δεν περάσουν από μπροστά, να πούν τη μαλακιούλα τους. Δεν μπορούν. Θα σκάσουν. Λοιπόν, αυτή ήταν η προπόνηση. Το ίδιο και στις γάβες τώρα, πιο χαλαρά. Στη συνέχεια θα έχουν κάποιες διατάσεις. Δύο σιτάκια γάβες. Πιο πολύ για χαλάρωση. Είπαμε στη συνέχεια κάνουμε στατικές διατάσεις και όχι δυναμικές που κάνουμε στο ζέσταμα. Οι στατικές οι διατάσεις είναι
για χαλάρωμα και για να ξανατεντωθεί ο μυς και να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Όταν δεν έχουμε κάνει βάρη, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε στατικές διατάσεις. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, comment, ό,τι θέλετε εσείς. Γιατί θα έχουμε πάρα πολλά βιντεάκια στη συνέχεια. Θα τα εξηγούμε όλα. Έχω πολλές απορίες να λύσω. Για παράδειγμα, χθες είχα μία απορία με έναν 12 χρόνια μεγαλύτερό μου, ο οποίος αναρωτιόταν και μου έλεγε ότι πώς τα βάρη μας κάνουν καλό. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή ότι δεν μας κάνουν κακό τα βάρη? Γιατί δεν μας δημιουργούν προβλήματα? Αυτός βέβαια δεν κάνει βάρη, δεν έχει καμία σχέση, αλλά θα το λύσουμε και αυτό. Τον έριξα κάποιες ερωτήσεις, λίγο τροφή για σκέψη, και θα τα πούμε στη συνέχεια σε διαφορετικό βιντεάκι. Θα ανεβάζουμε και βιντεάκια προπόνησης κάπου. Θα έχουμε μπόλικο υλικό. Όρεξη να υπάρχει. Τι θέλεις? Επιμονή. Αυτά ήταν. Τελειώνει και η διατάσεις μου εδώ πέρα. Λοιπόν, subscribe και like, παιδάκια. Αυτά ήταν. Τα λέμε. Γεια σας.